Δεν θα κοιμηθείς εσύ. Πότε θα φύγουμε? Ο Τσέ μου είπε θα σε βοηθήσει. Σε περιμένει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ σου λέω να φύγουμε και εσύ μου λες να μείνω και το Τσέ θα με βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω. Θα με τρελάνεις. Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Εσύ θα με τρελάνεις. Ούτε υποσχέθηκες. Τι περίμενες να σου πω? Όχι. Στο κάτω-κάτω δεν σε πίστεψα. Στη φυλακή ήσουνα. Δεν ήρθα για δουλειά. Θα φύγω. Τα εργαλεία του πατέρα μου ήρθα να πάρω. Κάπου εδώ τα έχω, εκεί στη γωνία πρέπει. Χοντρούλη. Ρε. Πώς άλλαξες, ρε. Εσύ αδυνάτησες, ρε. Σήμερα βγήκες. Σήμερα μπαίνω.
Καλά είσαι. Καλά, εσύ. Καλά. Καλά, ρε μαλάκα. Έτσι κάνουν οι φίλοι. Βγήκε ούτε φωνή ούτε ακρόαση, να πούμε. Άλλαξε και look. Τώρα μα ξανά σε γνωρίσω, άμα δεν άκουγα τη φωνή σου. Μιλά, ρε μαλάκα, τι ύφος είναι αυτό. Ο Τσέπε να έρθουμε να σε πάρουμε σηκωτό. Θέλει να σου πει ευχαριστώ που. Είπε ό,τι χρειαστεί. Έλα στις μαλακίες τώρα, ξέρω πώς είναι. Με ξανακουμπήσεις. Με ξανακουμπήσεις γιατί θα γαμηθούμε. Κατάλαβες. Σιγά ρε. Πολύ μη μου άπτωχη σκηνή. Τι να σου πω τώρα, ε? Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Στο έχω πει χίλιες φορές. Δεν τους θέλω μέσα στο σπίτι μου. Εσύ δεν έλεγες πως δεν θα ξαναμπλέξεις. Πάλι στην αστυνομία θα τρέχω. Σκάσε, γαμώ το Χριστό μου, τελείωσε! Δεν θα μείνω. Τα πράγματά μου ήρθα να πάρω. Δεν το βγάζεις να στο πλύνω. Δεν με πιστεύεις, έτσι. Καλά, καλά, ούτε που είναι, δεν ξέρεις. Άσε με πάρει να εγκρεμιστεί και το σπίτι. Και πώς θα ζήσεις, ε? Εκεί κάτω δεν έχει τίποτα. Μην ανησυχείς, κάτι θα γίνει. Και πόσο θα μείνεις? Όσο χρειαστεί. Ώσπου να ξέρω ότι μπορώ να γυρίσω πίσω. Ώσπου να τους ξεχάσω. Χρειάζομαι λεφτά. Πάρε αυτά. Δεν είναι πολλά. Ξέρεις εσύ, δεν είσαι ο πατέρας σου. Για τις πρώτες μέρες, μέχρι να βολευτείς. Μόλις μπορέσω, θα σου ξαναστείλω. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Κώστα, τι έγινε ρε, ο Αγγέλης είναι.
Όπου και να πας. And he feared he would die if he did not find a way out before nightfall. He was about to give up hope when an old woman appeared. I will show you the path if you marry my daughter, she said. As the king's first wife was dead and the old woman's daughter was very beautiful, the king agreed. Αγγέλια, εσένα. Αγγελική. Λουκ, θα φτάσει τη μόση λεργό σκουρ πρεμιέρι. Μάλλον δίψαγε και έτσι μπήκε στο εκτροφείο. Έσφαξε ως ακοτό που λάντεχε. Ύστερα ρίξανε μέσα τα σκυλιά. Έχω πει χίλιες φορές να μας σου πει ότι τώρα έτσι και έτσι εσύ θα το πεις το κετό. What time is the wall getting here? It's late, huh? Η εξαφάνιση των ειδών οδηγεί τη φύση σε μια κατάσταση ομοιομορφίας. Τι λες που είναι καταστροφική και για το περιβάλλον. Τύπος εδώ, πώς βρέθηκε, τους είχαμε φάει όλους. Αφού σου λέω, με περιμένουν τα παιδιά που να είναι το φέρουν, έχουν έρθει και τα κανάλια. Και εγώ σου λέω να κάτσεις να δώσεις ένα χέρι. Τι θες τώρα, ε? Εσύ έδωσες άδεια στη Φιλιππινέζα. Σου είπα εγώ να δώσεις άδεια στη Φιλιππινέζα. Δεν έχεις να πας πουθενά, θα μείνεις εδώ, τέλειο. Ναι, καλά, τραγούδα μας τώρα. Έλα, βασιλιά μου. Έλα, παιδιά μου, έλα. Όχι το κουτσό, ρε. Πώς θα το κουτσό. Ναι, έρχομαι, ρε, μαλάκα, σου λέω, μέχρι το μέχρι. Τι να σου φέρω. Δύο καφεδάκια τουρκικά. Σκέτα. Ναι, έλα, εντάξει, κλείσε το. Φτιάξε ένα ελληνικό σκέτο για το παιδί από εδώ. Διπλό. Όχι διπλό. Δύο. 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 Ένα σκέτο και ένα γλυκί βραστό. Από πού έρχεσαι? Από Αθήνα έρχομαι. Άμα είναι της μηχανής, ας το καλύτερα. Πω, ρε φιλαράκι, με έσφαξες. Είσαι και Μερακλής.
ψήσω στο Πετρογκάζ. Να σου πω, κάτον μόνος, εγώ την κάνω. Έλα, ρε μαλάκα, θα βγαίνω. Έλια σου, θα παντρευτεί και θα μπει σε τάξη. Να το δω και να μην το πιστέψω. Χιλιόμετρα, τι θέλετε να το πάρεις στην πρωτεύουσα μέσα. Δεν γίνεται. Όλα τα έχει, ρε μάνα. Έχει... Πουχούν. Δεν θέλω αυτό. Εντάξει τώρα, πάρ' το εδώ, μας ζητάνε και από την Αυστραλία. Καπούτ. Δεν θέλω αυτό. Έχει πέσει ο σπόρος κάτω και θα βρέξει και θα ανθίσει. Δεν ανησυχείς. Θέλω δάσος, βάλτ, με τάνμπομ, ήδη ήταν... Christmas tree, ο Tannenbaum. Κοντά είναι το δάσος, 10 χιλιόμετρα, θα το εισπνέεις. Και πώς από εδώ αν επιτρέπετε? Στο παραδείσι πηγαίνω. Στο παραδείσι? Καλά τρελός είσαι. Τι να κάνεις εκεί κάτω? Εκεί μόνο νεράιδες έχει. Ξόν και αν... Αλλά είναι χρόνια τώρα που... Πώς θα πάει? Βγαίνοντας από το μαγαζί, πάρε το δρόμο απέναντι από την εκκλησία και θα φτάσεις στο νεκροταφείο. Εκεί θα δεις έναν λόφο. Αφού τον ανέβεις, κατεβαίνοντας, θα δεις ένα ρέμα και ένα γεωφύρυξε δοτιασμένο. Τώρα δεν έχει νερό. Για να κόψεις δρόμο, το λέω. Πάρε το μονοπάτι και θα φτάσεις μέσα στο χωριό. Αλλά τσάμπα ο κόπος, τι πάει να κάνεις εκεί, δεν κάνεις. Θα μου φέρνουνε, πρόεδρε. Τι έγινε με τα υπόβεδα? Θα τα βρούμε. Ανσήκωτο είναι. Πέτρες κουβαλάς. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ποιος είναι πάλι αυτός? Δεν ξέρω.
φωτιά, βρε! Πάμε! Είσαι τρελός! Βάζεις δυο φωτιά και αντιβάζεσαι! Θα μας κάνεις όλους τα μας κάνεις! Αν θα πάρουν τα χώρα, δεν σταματάει με τίποτα! Έτσι τα είχαμε, σκέφτες! Εσύ είσαι που βάλες τη φωτιά στο φαρμακόρι. Κάτι χόρτα αρπάξανε. Έβαλα να κάψω τη σαβούρα. Αυτά. Αυτά. 98 ευρώ. Τι φτιάνεις εκεί κάτω. Εσύ, Γεωργία, πόσους Αλβάνους έχει ο άντρας του γιώτηση. Καμιά δεκαταριά. Μπορεί να μου τους δώσει. Ναι, με. Πότε ξεμπερδεύει. Σε καμιά εβδομάδα. Πες του με ξεχάσει, εντάξει. Εντάξει. 100. Το φαρμακόρι τι τον είχες. Έχω ένα ποδήλατο και θέλω καινούρια λάστιχα. Πού θα βρω, ξέρεις. Λάστιχα. Κάτω στην πόλη. Α, άμα πάρει τίποτα τα αυτή σου για μαραγκοδουλειές. Αν ακούσω κάτι, θα σου πω. Αλλά μην περιμένεις και πολλά πολλά. Δεν είπαμε και να τον συλλάβεις, αλλά να τον πιάσεις και να του πεις δύο κουβέντες καθαρές. Ποιος είναι που δεν κρατάει σκούφια του, τι σκοπό έχει. Ήρθε εδώ φάντης μπαστούνι. Να μην ρωτήσουμε. Έχουμε σπίτια και πάνω, περιουσίες. Που τα αφήσατε και ρημάξαν. Να μην ενδιαφερθούμε. Με αυτά που ψώνησε, μάλλον για να μην ήρθε. Αφού μου ζήτησε και δουλειά. Μωρέ, καλά έκανε και ήρθε. Ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Αλλά εγώ ξέρω όταν πας σε ένα ξενοτόπο, λες, είμαι αυτός και αυτός. Ήρθα να μείνω και καλώς σας βρήκα. Τούτος εδώ το κεφάλι κάτω και με τριμμένα τα λόγια του, με το τσιγκέλι. Με το καλημέρα σας κόντεψε να μας κάψει.
Καλά τρελήσε, ρε παιδάκι μου, το χτυπάς το μηχάνημα. Ακόμα να έχουμε το νούμερο. Τι σουτ, γι' αυτό σε πετάει ο γέρος έξω. Πάψε, μωρέ. Όπως φυλάει τα ρούχα του που λένε. Μίλα και εσύ, ρε Γιάννη. Καλά, εμπρισμό ήθελε να κάνει. Να κάψει, λέει, τη σαβούρα ήθελε. Ας μην ήταν ο Αλμπέρτο και θα λέγαμε άλλα τώρα. Εγώ στο είπα από την πρώτη στιγμή. Εμένα το μούτρο του δεν μ' αρέσει. Και ο πιανού δεν μας αρέσει το μούτρο. Εσένα δεν σου έχει τύχει με το που θα δεις κάποιον να μην τον πας. Πώς δεν μου έχει τύχει. Με σένα. Αυτός είπε ότι έχει ξανάρθει μια φορά, δεν είπε. Ε, μπαμπά. Ευχαριστώ. Τι δουλειά έχει μόνος του στο ρημοχώρι. Ήρθε να κάνει τι. Εξώνει και ακρύβεται. Ψάξ' το αυτό. Μα πώς θα ζήσει εκεί. Εκεί δεν έχει τίποτα. Για να μένει κάποιος εκεί κάτω σε απόγνωση θα είναι. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, εντάξει. Τι μιλάμε τώρα εμείς. Ο Πέτρος θα το κανονίσει. Από πού ξεφύτρωσε, να μάθουμε το όνομά του, βέβαια. Στάσου μου διαλύσει το μαγαζί με τρελή που έχω μπλέξει. Εγώ θα τη διώξω μια μέρα αυτή, θα την κλειτώσει. Άντε, μπράβο, απαγορεύεται πέστης. Δεν χρειάζεται να γίνουμε και βούκινο. Σιγά, φλερώθηκε η γύφτισσα. Πόσες φορές το έχω πει, ε? Όπα, παραλίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Το σου λούποσες λιγάκι, ε. Αλλά έχεις ακόμα δουλειά από ό,τι βλέπω. Δεν μου λες. Με τον Γιώργο Φαρμακόρη, τι σχέση έχεις? Παππούς μου ήταν. Σοβαρά. Και πώς δεν σε έχουμε ξαναδεί εδώ? Είχα έρθει μια-δυο φορές μικρός με τον πατέρα μου. Ίσα που θυμόμουν το σπίτι. Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι βλέπω, για να μπεις σε τόση φασαρία, σκοπεύεις να μείνεις. Ε, πού είναι το περίεργο? Μετανάστης, δηλαδή. Όχι μετανάστης. Πολιτικός πρόσφυγας. Γιατί? Όχι, να λέω. Μόνος εδώ στην ερημιά του Θεού, ξέρω. Ήρθα να λύσω τα υπαρξιακά μου. Ξέρεις, να ζει κανείς ή να μην ζει. Αλλά σαν πολλά δεν ρωτάς, ε. Ποιος έστειλε, τι θες από μένα? Ούτε μπάτσος να είσαι. Μωρέ, μπράβο. Τι διάολο, στο κούτελο το έχω γραμμένο.
Εσύ τα φτιάχνεις αυτά. Το μεταφορικό μέσο πρώτο. Οικολογικό. Εκεί στο σκαμμένο θα φυτέψεις. Έτσι λέω. Να με συμπαθάς αν σε ζάλισα, αλλά εμείς εδώ έτσι το έχουμε. Για να βάλουμε κάποιον στο σπίτι μας, ρωτάμε πρώτα να μάθουμε. Εσύ ήρθες σπίτι μου, όχι εγώ στο δικό σου. Σωστά. Ήρθα γιατί άμαθα ότι ζητάς δουλειά. Φτιάξεις κάτι και σε μένα. Πέτρο με λένε. Βολιώτης το επώνυμο. Το σπίτι μου είναι στα καμένα, το πρώτο που θα δεις. Όποτε έχεις καιρό. Από καιρό και αύριο άμα θες. Το Σάββατο καλύτερα. Θα είμαι από το πρωί εκεί. Μήπως ξέρεις τι είναι αυτό. Σάββατο σήμερα. Να φύγω. Όχι, όχι, περίμενε. Θα γυρίσω μετά. Όχι ρε παιδάκι μου, περίμενε. Θα έρθω μετά. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Εγώ θα βάλω καφέ, θες? Όχι, ευχαριστώ. Ρίξε μια ματιά γύρω, κάτι θα βρεις. Έχει ρημάξει. Και εγώ τι θέλεις να κάνω, να τον κρεμίσω και να το φτιάξω από την αρχή? Με κοροϊδεύεις. Εντάξει, στάς τώρα. Εντάξει. Συγγνώμη, τι λέξη συγγνώμη δεν την ξέρεις? Όχι, δεν την ξέρω. Ό,τι να πεις, έχεις δίκιο. Η αρρώστια του επαγγέλματος. Είπα να δω τι κάνεις εκεί πέρα μόνος σου. Είναι και οι άλλοι που ρωτάνε. Ανθρώπινη περιέργεια. Τσέστη. Με έπιασες και στον ύπνο. Έλα πάνω να βάλω ένα κρασί. Άλλη φορά. Δεν έχει άλλη φορά, τώρα. Δεν μπορείς να φύγεις. Έλα. Και γαμώ τη φέρα, έτσι. Πάλι στην υγειά μας. Άμα θες μου λες, μην το πας και για ανάκριση. Τη δουλειά από την έμαθα. Από τον πατέρα μου. Είχε ξυλουργείο και με έπαιρνε μαζί του τα καλοκαίρια. Και άφησες στρωμένη δουλειά και ήρθες εδώ. Πολλά ρωτά. Ρώτα κι εσύ. Κουβέντα θέλει δύο. Καμινέτο έχεις. Αυτές οι τρύπες εδώ δεν είναι σκάσιμο. Σαράκι. Δεν σου είπα εγώ ότι θα σου βρω δουλειά. Θέλει κάψιμο. Παίζεις. Τι. Σκάκι. Μόνος μου. Εδώ με ποιον. Στην Αθήνα κάτι γινότανε. Παίζω καμιά φορά με το κομπιούτερ στο τμήμα, αλλά με τη σκίζει. Μη μου πεις ότι ξέρεις. Όχι.
Καλημέρα! Ρε Αλμπέρτο, πιάσε τα τσουβαλάκια από την καρότσα, ρε. Άντε, μπράβο. Καλημέρα. Τι γυρεύεις με στο σπίτι? Δουλεύω κάτω στο Πέντρο και είπε μήπως... Τι κάνεις εκεί μέσα, πώς μπήκες? Ανοιχτά είχες. Τράβα έξω από το σπίτι μου, ρε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ο Πέτρος μου είπε να έρθω. Φώναξα, δεν απάντησε κανείς. Εκεί μέσα τι έψαχνες? Ποιος σου είπε να μπεις? Κοίτα, δεν γυρεύω φασαρίες. Ο Πέτρος είπε μήπως έχεις να μας δανείσει. Τράβα έξω, γαμώ το Χριστό σου, ελληνικά μιλάω. Τι κάνεις εσύ με τον Πέτρο δεν με ενδιαφέρει. Και αν θέλει κάτι ο Πέτρος να του πεις να ανέβει να το ζητήσει ο ίδιος. Εγώ παρεδώσω, μα αδερφές δεν έχω. Τι γελάς, ρε. Και μην ξαναπατήσεις το ποδάρι σου εδώ μέσα, ακούς? Δίνε του. Τι κοιτάς? Δίνε του, είπα. Άιντε, κόλλα. Σακίσου, ρε αλήτη μου, θα σηκώσεις χέρι μες στο σπίτι μου. Θα πάρεις πόδια από εδώ, χάμα, ακούς? Από τι πούρτα θα σε στείλω, τσοκλάνη. Το καμινέτο είναι σπίτι. Άντε, γιατί θα με φάει και εμένα το σαράκι. Τι έγινε, τι σου είπαν? Τι μου είπαν? Θέλει να σου κάνει μήνυση. Μήνυση, τι μήνυση? Φοβάσαι? Ναι, φοβάμαι, δεν θέλω μπερδεμά. Το χτύπησες, δεν το χτύπησες? Τον χτύπησα. Εντάξει, μαλακία μου, δεν έπρεπε να τον χτυπήσω. Αλλά γι' αυτός με το που με είδε άρχισε να φωνάζει, να με βρίζει, κλέφτη, αδερφή, τσογλάνη, να με σπρώχνει. Εντάξει, μου ανέβηκε και εμένα το αίμα στο κεφάλι. Και εσένα, όποτε σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, βαράς όποιον βρεις μπροστά σου. Τέλος πάντων, τελείωσε τώρα αυτό. Εγώ φταίω που σε έστειλα. Δεν τον ξέρω. Μόλις έχει τακωθεί. Αλλά δεν είναι κακό. Η κακή είναι στη φυλακή. Θα καθείς τώρα? Έχω στραβολεμιάσει. Όλα γι' αυτόν γίνονται. Άμα τον εστριμώξεις, τελειώνει το παιχνίδι. Κάπου χάθηκε αυτό και από τότε δεν αξιώθηκα. Δεν είχα και με ποιον να παίξω.
Λοιπόν, άκου. Δεν είναι για τη μήνυση. Έχω κάνει κάτι χρόνια μέσα για διάφορα. Δεν έχω 3 μήνες που βγήκα. Όσο καιρό είμαι εδώ. Έφυγα από την Αθήνα για να μην μπλέξω πάλι. Και κάνεις ό,τι πρέπει για να μην μπλέξεις. Μπράβο, μπράβο. Μια κουβέντα σου είπανε και τους κήρυξε τον πόλεμο. Καλοκαιρινό το κάνεις. Στο κάτω-κάτω δεν σε ρώτησε. Σιγά, εντάξει, δεν με ρώτησε, αλλά σιγά μη και δεν ξέρεις. Θα παίξουμε τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Θα μας πιάσει νύχτα. Πάντως εγώ δεν φταίω. Το νευρικό μου σύστημα είναι τέτοιο. Μερικές φορές δεν συνεργάζεται. Την πατάω σαν εκείνο σε αυτή την ταινία που του φεύγει το χέρι και ήθελα να το ανοίξει. Αλλά να ξέρεις ότι με αυτό το μπούστι δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Παίζουν. Αντίσανε Πασχαλιές Χριστουγεννιάτικα, δεν το πιστεύω. Ναι, μύρισε. Όπω μύρισε, μύρισε. Δεν μου λες, τι έγινε στην Γιώτης. Θάλασσα βγάζονται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοίτα, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Ξέχασέ το, τελείωσε. Εμένα το θερμοκήπιο όσο δεν μένω. Αλλά άμα είναι κάτι με αυτό το μοντεράκι, κάθε φορά που παίρνει μπροστά μου τρυπάει το μυαλό. Τι πίνεις, αγεράσω κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Η φάση αυτή στο 14ο λεπτό. Και ένα σφύριγμα που προκαλεί διαμαρτυρίες από τους άλλους φιλάθλους και τον Περσό. Το φάουλ για την Τσεχία, τα σφυρίγματα. Τι σφυρίζει ο άνθρωπος, Τι θα πει τι σφυρίζει, ρε, αφού είναι εγκληματίας. Έπρεπε να τον έχει πετάξει έξω από το πρώτο ημίχρονο, ρε. Άρε, πουλημένη, ρε. Πόσες φορές το έχω πει, Μάζεψε τα και δίνε. Τώρα. Εδώ μέσα δεν έχεις να πατήσεις. Η Τσέχη με τον Μπάρος που δεν μπορεί από την πάσα του Γκριγκέρα. Η Γαλλία για να φτάσει στο τελικό είναι 6-2-0 την Τσεχία, 3-1 την Ελλάδα, 2-0 το Βέλγιο και στο τελικό 2-0 την Ελβετία. Μια ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Αγιαούς και ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Θα σας ευχόμαστε και εμείς λοιπόν όλες τις γνωστές κοινοτοπίες για καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, ειρήνη και το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους. Αντέδιο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Αντέ πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Δικό σας είναι? Όχι. Καλημέρα, Μιχάλης. Έλληνας είσαι? Ο Πέτρος με έστειλε. Ο αστυνόμος? Ναι. Και τι θες? Δουλειά, μήπως έχει να κάνω κανένα μεροκάματο. Τι κάνεις, αλυσοπρίωνο, ξέρεις? Ναι. Ένα 20άρικο δίνω και φαΐ το μεσημέρι. Ωραία. Πάρουν τη δουλειά. Και άρθαν και να μάνει κούνε. Μ' αρέσουν πολύ.
Έλα. Καλά, από το παραδείσι γιατί φύγανε. Η μισή φύγανε για τη Γερμανία. Κρατάμε. Σε κρατάω. Και η άλλη μισή ήρθαν εδώ και θα περνούσε ο δρόμος. Εντάξει. Ναι, ναι, κράταμε. Σε κρατάω. Καλά, σε απόγνωση θα πρέπει να ήταν τα τυπάκια για να έρθουν να μείνουν σε αυτή τη γούβα. Κράταμε. Έλα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Μπήκε. Ωραία. Ήρεμα, τι κάνεις εκεί. Άμα παίξεις τον τρελό εδώ, χάνεις τη Βασίλισσα. Τα παίρνεις γρήγορα, έτσι. Έλα, πάρ' το πίσω. Εγώ χάρης δεν θέλω, ας πούμε. Με τη δουλειά, τι έγινε, ευχαριστημένος. Μια χαρά. Για πότε πέρασαν δύο μήνες, ούτε που το κατάλαβα. Βρήκα για δεύτερη. Τι δεύτερη. Δεύτερη δουλειά. Διπλοθεσίτης. Εμπόριο. Καλά, ότι θα έπαιζα σκάκι με ένα μπάτσο, ούτε που το φανταζόμουν. Θες μ' άλλο ένα. Πάμε. Τι θες τώρα, να σου παραστήσω τον Άγιο. Όλοι τα παίρνουν. Α, στο τέλος, ένα στην πληρώνει. Τι εσύ είσαι ο ένας. Και ο μοναδικός. Για λέγε. Μου δώσαν προαγωγή και με στείλανε εξωρή. Ναι. Πού εδώ. Σ' αυτό. Στην αρχή. Ήθελα να την άκουσα τα μυαλά μου στον αέρα. Ναι. Τραγούδαζα αυτό το σπιτάκι. Τι δικό σου είναι. Ε? Εσύ το αγόρασες αυτό εδώ, δικό σου είναι. Ωραίο σπίτι. Καλό. Χώρισα με τη γυναίκα μου. Εγώ με τον παππού μου. Εμείς δεν κάναμε παιδιά όμως. Αυτό ήταν, εδώ εμείς είχαμε κάνει και πέραμε απ' έξω. Άσχε. Γιατί να μην μου το φτιάξει. Καλύτερο είναι να κάθεται εκεί να σαπίζει. Τότες πως το έκανε το δικό του. Κούκλα. Ναι. Θαύματα κάνει με τα χέρια του. Νερό, άμα θέλω, μου είπε να ορίστε πάρ' το πηγάδι μου. Ό,τι ζήτησε, πολύ σωστός. Να, εδώ είναι ο Πέτρος. Κάθε Σαββατοκύριακο θα παίρνω το Θανάση και τα παιδιά και θα πηγαίνουμε στο παραδείσι. Δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα εγώ. Δηλαδή, ό,τι πω εγώ, εσύ μετά θα πεις το ανάποδο. Αντρόγινο είμαστε, αγάπη μου. Γιατί βρε, άσχημα θα είναι εκεί, στα δέντρα, να παρατήσει αυτό το τσιγάρο. Και να αρχίσει το πουρο. Ξέρεις από πότε είχα να πάω εκεί. Από όταν ήμουν τρίτη δημοτικού. Μωρά, μα είσαι εκεί. Τίποτα δεν θες. Βασιλιάς. Θα το πω και στους άλλους. Σιγά μην μας μάθει και πώς θα ζήσουμε τώρα. Αναστάση, πες του και εσύ κάτι, μωρέ. Ε, αποκριάτικα. Κυρία, θα είμαστε, υπόσχομαι, ναι. Ε, έλεγα μου το κερατάκι μου, γαμώ. Τόσα λεφτά έχω πετάξει εγώ εδώ. Εντάξει, ρε Βιβλικά, εντάξει, θα το πω. Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ, ε. Αρκεί να μην το ξανασπάσεις, έτσι. Κι εγώ σου λέω να μην του δίνουμε θάρρος, γιατί θα μας κάτσει στο σβέρκο αυτός. Μας καλοπιάνει τώρα, αλλά άντε μετά να το ξεφορτωθείς. Εξών κι αν σ' αρέσει να τον έχεις γείτονα. Ψάξ' το αυτό. Γιατί εσύ περνιές για καλύτερος. Τα ξέχασες τότε που κόντεψα να βγάλω το χτυκιό εξαιτίας σου. Γεια. Γεια. Ένα κονιάκ, ένα διπλό.
Ωραίο. Κιτσάτο, αλλά ωραίο. Τι έγινε, ρε. Τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Κουβάθηκες, έτσι. Δεν με περίμενες. Κάθε μέρα. Πώς με βρήκες? Τι θες εδώ? Πώς σε βρήκα. Ρώτησα τους γείτονες. Τι θα πει πώς σε βρήκα? Τι έχεις? Άρρωστος είσαι. Καλά, σε παραδέχομαι. Στοίχημα έβαζα ότι δεν θα αντέχεις πάνω από 2 μήνες. Τέτοια ντομάτα δεν έχεις ξαναφάει. Και το τυρί. Σοβαρά. Και μετά έρχομαι εδώ και βλέπω όλα αυτά. Και λέω μέσα μου, να δεις που αυτός το εννοεί. Γι' αυτό ήρθες. Να δεις αν το εννοώ. Ξέχασες. Ποιος άλλος ξέχασε? Τι? Ποιος άλλος ξέρει ότι είσαι εδώ? Ποιος άλλος? Κανείς. Άρχισες πάλι να τρως τα νύχια σου. Μην μου το κάνεις αυτό. Για να ζεις στο μπάνιο, ούτε να το συζητάμε. Καλώς όρισα. Δεν ξαναπέζω εγώ μαζί σου. Δεν σέβεσαι τα παντελόνια σου, ρε. Έχει χάρη που είσαι γυναίκα και είσαι και τρελή. Παίζω βροχές και ας ελπίσουμε ότι θα ρίξει καμιά σταγόνα, γιατί καταστραφήκαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρωστάω ένα διπλό κονιάκ από χτες. Πάντως, ωραία αγκούμενα. Πού τη βρήκε αυτός αυτή, ρε?
Τι έγινε, ρε μεγάλε. Ακουβαλήσεις κι άλλους κοπρίτες εδώ χάμω, ε. Κοινόβιο θα το κάνετε. Τι έγινε, θα μας δείρεις κιόλας. Έλα, έλα, δεν θέλω μαλακίες τώρα. Μας πουλείς και τσαμπουκά χρονιάρες μέρες, κατάλαβες. Τι έγινε εδώ, μωρέ. Τι είναι αυτά τώρα. Δεν τον είδες. Δεν τον είδες. Θα με φάει κανένας λύκος μόνη μου εδώ πέρα. Εντάξει, όσο θα μείνεις, μη δίνεις αφορμές. Εντάξει, μονάχα αυτό συζητάω. Παράτα με. Πώς μας το παίζεις τώρα, νομοταγείς. Φοβάσαι τι θα πούν οι γείτονες. Μη σε κακό θα μιλήσουν. Τους φοβάσαι. Ναι, τους φοβάμαι. Αν θες να φύγω, πες το. Δεν κάνω πλάτες κανενός. Με μένα τότε στην αρχή είπες πως τα παραλέω. Πως τον έχω βάλει στο μάτι. Προχθές όμως ήσουν και εσύ μπροστά. Ήμουνα. Και λοιπόν, τι έγινε, τον προκαλέσατε. Μόναχα εσύ δεν το βλέπεις. Όλοι είναι σύμφωνοι. Και ο δικηγόρος τα ίδια λέει, από εκεί ερχόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει μετά αυτόν. Τι να γίνει δηλαδή, να το διώξει από το σπίτι του. Το πατρικό του δεν είναι. Μας παριστάνει και το θύμα δηλαδή τώρα. Αν δεν μπορείς εσύ, θα πάμε και παραπάνω. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Εγώ μια φορά δεν ανακατεύομαι. Και στον Πρωθυπουργό να πάτε, το ίδιο μου κάνει. Να δω όμως τι θα πείτε. Ήρθε κάποιος και με στραβοκοίταξε. Τώρα εσύ νύπτεις τα σκύρα σου, έτσι. Όταν όμως... Αυτό θες να το συζητήσουμε τώρα. Ο Μετζελόπουλος, ο δικηγόρος πάντως, άλλα μας είπε. Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Αν είχες οικογένεια και παιδιά, θα καταλάβαινες. Αυτός δεν είναι σαν και εμάς. Αυτά που είπε, αυτά σου λέω. Να του πει να έρθει στη δουλειά. Πες του, θα το σκεφτώ. Εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Εσύ καλά είσαι? Καλά είμαι. Εσύ? Καλά είμαι. Κάτι προβλήματα με τους γείτονες έχω. Βαγγέλη, μ' ακούς? Ήρθε προχθές και σε έψαχνε εκείνος με το... Ο Τσέχος ρωτούσε αν ξέρω που είσαι και τι κάνεις. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Χάλια έγινε, ρε. Ο Τσέ πέρασε από την Αθηνά και με έψαχνε. Εσένα. Και τι. Ο Τσέ δεν ξέρει τίποτα. Πάντα, παιδί μου.
Κρατάτε μου τώρα! Πού πας, ρε. Κράτα, μισό λεφτό. Άστος, ρε Βαγγέλη. Σε για μου κατάλληλα το πράτη, δεν είμαι γίνα τραβανή κάτσε. Τι έγινε, γιατί έγινε. Πομότσι, τσοβίκου, νο, πως έχω υπηνιέντζε, νο, μου σε μη φινιόντζε, ρωτομιές. Είσαι εντάξει, περίμενε. Τσο, νο, περίμενε. Εντάξει, είσαι. Τι σου είχα υπό μου σμινό. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε τώρα, Βιντζί μου, να βράμε το κούρβα μάτνο. Πώς σε λένε. Για πιερδούλε, Σιγά. Εντάξει. Εντάξει, φίλε. Εντάξει με. Πήγαινε για σλάτρα, φίλε. Στον πατέρα μου τώρα. Έλα ρε, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, αφού είσαι καλά. Αφού είσαι καλά ρε, όπα. Εντάξει, είμαι. Ζαλίζεσαι, ε. Έλα, φτάσαμε. Εδώ, περίμενε. Δεν μου λες, σίγουρα αυτό είναι το σπίτι σου, έτσι. Δεν ξέρω, ναι. Έλα. Όμα. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά. Έλα. Εντάξει. Έλα. Τι χάλια είναι αυτά. Τι έπρεπε. Πώς τον χτύπησε. Μαζί ήσασταν. Τι δουλειά είχατε μαζί. Ρώτα τον. Όταν συνέλθει θα σου πει. Το αμάξι ποιος το έκανε σε αυτό το χάλι. Σε ρωτάω πού τον βρήκες. Με ποιον ήτανε. Τα λεφτά. Τα λεφτά που είναι. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Τάσο. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Έλα. Κάνε το καλό. Να σου ζητήσουν και τα ρέστα. Τα ρέστα. Άδικα είστε σήμερα, μεγάλε. Μας περισσεύουν χέρια. Αυτό. Θα βγούμε απόψε. Μη μου πεις. Ό,τι κάνεις έχει κόστος. Θα πληρώσεις τώρα. Φτάνεις εδώ το μαλακισμένο να σκάσει επιτέλους. Ή διώχτω. Αφού δεν φεύγει, ρε. Όλο εδώ γυρνάει. Τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Ισόβια θα σου ρίξω. Δεν θα σ' αφήσω να μου καταστρέψεις τον κήπο. Μεγάλε. Μεγάλε. Μίλε. Πώς τη λέμε, τι με κοιτάς, θα σκάσει, δεν τη βλέπεις. Yeah.
Έλα, μη σου φεύγει όμως. Κράτα την καλά. Έλα. Έλα. Πάρτε. Κάνε λίγο. Έλα, έλα λίγο πίσω. Όχι, δεν πιάσω. Έλα, φέρ' την πίσω. Όπα, εκεί. Εκεί, εκεί, κράτα. Καλά κράτα. Από εδώ, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γαμώ την Αγία μου. Τι έχουμε εδώ. Λεξίματα. Καλέ μου άνθρωπε. Ξέρεις από άρμεγμα. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Εσύ πρέπει να είσαι η Πέτρα του σκανδάλου. Ήταν να μαθαίνεις. Ωραίος, κύριε Πέτρο. Ε. Δάσκαλε, πώς με βλέπεις, καλά τα πάω. Τα χέρια σου πιάνουν, το μυαλό σου είναι που... Έχει γίνει φραπέ. Γρου 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 με αυτό το μοταράκι δεν μπορώ να τα ακούω. Θα το ξυλώσω καμιά μέρα. Λοιπόν, ήρθαν στο τμήμα και μου βάλαν κολοδάχτυλο. Εγώ τους είπα ότι δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Αυτοί φτιάχνουν τους κανόνες. Άμα τους μπήκε ο διάολος, ποιος ξέρει που μπορούν να φτάσουν. Λίγο διπλωματία δεν κάνει κακό. Γι' αυτό σου λέω, κοίτα να πας με τα νερά τους. Μη δίνεις αφορμές. Και αυτή η ιστορία με το γιο του Προέδρου, τούμπα σου γύρισε. Τι θες και ανακατεύεσαι. Θα μου κλάσουνε τα αρχίδια. Να το βλέπεις. Μια κουβέντα σου λένε και εσύ αρπάζεσαι. Βάλε λίγο νερό στο κρασί σου. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτά εδώ, τι φτιάχνεις. Α, τα βρήκα πεταμένα πίσω από το θερμοκήπιο. Κάθομαι που κάθομαι, είπα να φτιάξω το γιοφύρι στο ρέμα. Α, γεια σου. Αυτό θα τους αρέσει. Για μένα θα το κάνω, όχι για αυτούς. Μ' ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Αυτό εννοώ. Επικοινωνία μηδέν. Δεν είσαι συνεργάσιμος. Βλέπω και σένα το νευρικό σου σύστημα. Αν είναι να μείνεις εδώ, με αυτούς θα ζήσεις. Προς το παρόν είσαι ξένος. Τι έγινε, πού πήγες, κρύφτηκες. Πού το βρήκες αυτό. Είναι και γαμό. Θα χάσεις. Πάμε να φύγουμε, ρε Βαγγέλη. Δεν κράτησα αρκετά αυτή η πλάκα.
Τι σου λείπει, ρε πουλάκι μου. Τι παραπάνω θες, τι σε τρώει. Ωραία, εντάξει, παραδέχομαι. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να κάθομαι κάθε μέρα και να κοιτάω τις φασολιές να μεγαλώνουν. Μες στον καθαρό αέρα είμαστε. Σπίτι έχουμε. Κοιτάς από το παράθυρο και βλέπεις το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο. Τι ψέματα λέω. Τώρα που αποκτήσαμε και κατοικίδιο. Γιατί δεν φεύγουμε. Είχες πει ότι θα ερχόμασταν για λίγο και ύστερα θα φεύγαμε. Εσύ το είχες πει. Με αυτούς δεν πρόκειται να κάνεις χωριό. Θα σε βόλευε. Είσαι άσχημα ξεπερδέματα. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Εγώ πίσω δεν γυρνάω. Θα μείνω. Άμα δεν γουστάρεις, σήκω φύγε. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω μόνη μου. Σε χρειάζομαι. Αν μου μιλούσες, εσένα πάντα σ' άκουγε. Τι λες τώρα. Σε ποιο να μιλήσω. Δεν θα μου γαμίσεις τη ζωή εσύ. Δεν θα σ' αφήσω. Α, ναι. Ενώ εσύ. Τη δικιά μου τη ζωή. Και ποια ζωή. Ποια ζωή. Βάλεις τον κόλο σε τέτοια ζωή. Στη χαρίζω. Εντάξει. Τα σκάτωσα. Δεν είμαστε όλοι δυνατοί σαν εσένα. Με κυνηγάει ο Τσέ. Και από την Αθηνά που πήγε, εμένα ήθελε. Όλα στράβα πήγαν. Γι' αυτό ήρθα. Όχι! Ήρθα γιατί σηκώθηκες και φύγες. Ήθελες να το παίξεις αγρότης. Άμα σου μπει κάτι στο μυαλό. Εγώ καθόμουν όσο ήσουν μέσα και σε περίμενα. Δικηγόροι, δικαστήρια, ψυχιατρία. Πώς έγιναν τα 10 χρόνια 5. Και εσύ, ξέκοψες και μας έγραψες όλους για να έρθεις εδώ. Δεν μπορείς να με αφήσεις μόνη μου. Σου χρωστάω, το ξέρω. Αλλά... Τι. Φοβάσαι τον Τζέ. Τον εαυτό μου φοβάμαι.
κάνεις? Καλά. Καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Τι κάνεις, παίζεις? Ναι. It's Maria. She packed her bags and ran away with a motorbike. Τι? Maria. Ναι. Ran away with the motorbike. She packed her bags and she went. Πώς βρέθηκε εδώ? Στη σκούπα το βράδυ. Φέρ την μέσα. Αρκετά προβλήματα έχει χωρίς εσένα. Και εσύ τι ζωή τραβάς? Προσέλαβε ο μπαμπά να τον προσέχει. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα σηκωνόμουν και θα φεύγα. Ούτε μια φορά δεν χτύπησε σήμερα. Πρέπει να δεις τι θέλει η κοπέλα, ρε μαλάκα. Λες να θέλει εμένα? Άσε ρε κότσακτρας. Πάντως χορεύει ωραία το μωρό. Τσίλ την Μάρια, βάλε, βάλε. Τσίλ. Δικό μου, ε. Εγώ είμαι κακός δάσκαλος ή εσύ έχεις αλλούτονους? Άμα παίξω τώρα εδώ, εσύ τι θα κάνεις? Θα αναγκαστείς να κουνείς τον τρελό. Το θες? Δεν το θες? Τσουτσβάγκ. Ναι, μα το Θεό έτσι το λένε. Τσουτσβάγκ, όνομα που το βρήκανε. Άμα είναι η σειρά σου να παίξεις και δεν έχεις να παίξεις. Τσουτσβάγκ. Βάγκ. Τσους. Βάγκ. Θα γυρίσει μου, έτσι είναι οι γυναίκες. Με μια κίνησή τους, τσουκ τσβάκ. Και δεν έχεις τι να παίξεις. Μόνο που δεν είναι παιχνίδι. Κάτι παίζεται, ρε. Αυτό το μάγκα είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Μήπως θα μπορούσατε να περάσετε για λίγο έξω, σας παρακαλώ. Και ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε?
Σας παρακαλώ. Εσείς, κυρία μου. Τι να κάνω, να βγάλω καλά. Σήμερα. Δημήτρη, πάρε τη μηχανή και πάμε κάτω γρήγορα. Τι είναι αυτή, ρε Βιβί, τι είναι αυτή, ρε. Αλλά κάτι είναι αυτή, ρε ασφαλίτες. Εγώ τι ξέρω. Άστα και τρέχα. Η δικιά σου είναι πάνω στην πλατεία με δύο μυστήριους. Έχει πιει και σήκω και τράβα να τη μαζέψεις. Περίμενε, ρε παιδάκι μου! Έπινε και χόρευε μόνη της. Σαν νεροφίδα τα κατέβαζε. Ως που μπαίνουν στο μαγαζί δύο περίεργοι και την καθίζουν κάτω και της κόπηκε το χαμόγελο μαχαίρι. Α, παπά. Βιβί, λέω μέσα μου, να μα το Θεόν δεν το σκέφτηκα. Δεν ήρθαν για καλό αυτοί, είπα. Σικάγο έχουμε γίνει, ε. Και τώρα μου λες ποιος πληρώνει τα σπασμένα. Μου δίνεις το κινητό σου. Έλα, ο Βαγγέλης είμαι. Χρόνια έχουμε να τα πούμε, ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Ο Τσέ. Έλα. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρετε τίποτα. Ούτε για τα όπλα, ούτε για τα σπασμένα τζάμια, ούτε τι σας θέλανε αυτοί. Μάλιστα.
πάντως δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα. Χίλιες φορές να με διαολοστείλεις παρά αυτό που κάνεις. Εδώ είμαι. Σου μιλάω. Αν ήξερα ότι θα μας έβρισκαν, δεν θα ερχόμουν. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μίλα μου, ρε γαμώτο. Ξέχασέ το, τελείωσε. Καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Να μην χρωστάει κανείς σε κανέναν. Εγώ δεν θέλω να φύγεις, σε θέλω. Πάμε από την αρχή και όπου μας βγάλει. Το ποινικό του Μητρώου, το γνωρίζετε? Από την πρώτη στιγμή. Κύριε Εισαγγελέα, οι κάτοικοι του οικισμού ισχυρίζονται ότι τους τρομοκρατεί. Είναι επιθετικός και αντικοινωνικός. Εμείς εδώ δεν τον θέλουμε. Να σηκωθεί και να ξεκουμπιστεί από εκεί χάμω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα. Εμείς, από πότε γίναμε εμείς? Δηλαδή, ένας ολόκληρος οικισμός πρέπει να ανεχτεί την παρουσία αυτού του ανθρώπου? Κανείς δεν τον πείραξε. Πήγε να μείνει σε ένα ερείπιο, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς φως. Χωρίς τηλεόραση. Του είπε κανείς τίποτα? Ήρθε και με απείλησε μέσα στο μαγαζί μου. Όλοι ήταν παρόν. Ηρεμήστε, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε με, κύριε Μετζελόπουλε. Μετζελόπουλος, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, με συγχωρείτε. Εμείς μια φορά ρατσιστές δεν είμαστε. Αλλά με όλα αυτά που γίνονται, φοβόμαστε. Είδα και τα έκανε γυαλιά καρδιά. Γκάνγκστερ, Σικάγο γίνανε. Έχει να βρέξει από τότε που ήρθε. Αυτό δεν θα κουβαλήσει. Αυτό δεν θα κουβαλήσει. Ακούστε. Ο κύριος Βαλιώτης έχει δίκιο. Με δεδομένο και το παρελθόν του. Η ψυχιατρική εξέταση είναι το μόνο που μπορεί να γίνει προς το παρόν. Αυτό το περιθώριο μας δίνει ο νόμος. Τελειώσαμε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό με την ψυχιατρική εξέταση? Αφήστε το αυτό, θα το ρυθμίσουμε εμείς. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ήξερες τι κουμάζι είναι και δεν μας είπες τίποτα? Αυτό είναι που δεν κάνεις πλάτες κανενός. Πας να μου βγάλεις τρελό τώρα. Δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτός έχει πάρει ανθρώπους στο λαιμό του. Παρακαλώ. Κυλάτε, κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, εδώ δεν συγχωράει ο τόπος. Κανείς δεν μπορεί να με διώξει από το σπίτι μου. Όταν στα έλεγα, δεν μ' άκουγες. Αφορμή ζητάγανε και εσύ τους την έδωσες. Τι θες να σου κάνω τώρα? Δεν μου αφήνεις κανένα περιθώριο. Μόνος μου θα έρθω. Ήταν ένας έτοιμος στις 7. Μην μπαίνεις στον κόπο.
σκηνοπαίδες, δεν θα μου βάλεις. Το πρώτο εισαγωγόν. Στο τέλος του διαδρόμου δεξιά. Σάββατο σήμερα. Παρακαλώ, καθίστε. Πώς ονομάζεστε, κύριε? Φαρμακόρης Ευάγγελος. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μας συμφέρει. Χάνουμε τον έλεγχο. Και αυτά ως γνωστόν πάνε και νοστιβάδα. Το ένα φέρνει το άλλο. Και θα δεις για πότε θα βρεθούμε να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Δίκιο έχεις. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Τι μας το λες? Ποιος το ξεκίνησε? Τι σημασία έχει που το ξεκίνησε? Αυτός το ξεκίνησε. Εμείς στην αρχή το συμπαθούσαμε. Τώρα έχουν στραφεί όλοι εναντίον του. Κοιτάξτε να μαλακώσει το πράγμα, γιατί αν αρχίσουν οι ερωτήσεις, εγώ δεν μπορώ να καλύψω κανέναν. Τον κόλο μου θα φυλάξω πρώτα. Όπως θα κάνατε κι εσείς. Τον κόλο του θα φυλάξει πρώτα. Με συγχωρείς, ρε Γεωργία. Καλά σας λέει ο Πέτρος. Παρακολουθείτε συνήθως? Ειδήσεις, σύριαλ, ποια από αυτά προτιμάτε? Δεν βλέπω τηλεόραση. Αλήθεια, καθόλου? Δεν έχω τηλεόραση. Τυχερός είστε, δεν χάνετε και τίποτα. Ραδιόφωνο, εφημερίδες. Τίποτα. Δεκάρα δεν δίνω τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί δεν το πάτε? Για δεν ρωτάτε, κατευθείαν να τελειώνουμε. Είμαι αντικοινωνικό στοιχείο. Αυτό δεν θέλουμε να αποδείξουμε. Τι το γυροφέρνουμε, αφού όλοι ξέρουμε τι θα βγει στο τέλος. Τι να σας πω τώρα. Τα κάγκελα για όλους ίδια είναι. Τα όρια του καθένα είναι διαφορετικά. Αλλά εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω. Ότι είναι πολύ προσβλητικό να σε διώχνω από κάποιον τόπο. Πολύ προσβλητικό. Διότι, έχεις ένα λεπτό.
Εφιβαλτός να ήταν. Άστο, άστο. Από ό,τι φαίνεται, με αυτό θα κυκλοφοράω τώρα. Έλα, μωρέ. Εντάξει, χέστος. Τίποτα παιδιά θα του κάνανε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ καθάρισα. Εσύ να δούμε πώς θα καθαρίσεις. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, κακά ξεμπερδέματα θα έχεις. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο Τσουτσβάνγκ, όπου είναι η σειρά σου να παίξεις και δεν έχεις τι να παίξεις. Γι' αυτό και εγώ τι θα κάνω, θα κουνήσω τον τρελό. Θα πάρω τη Μαρία και θα φύγουμε. Κάτσε να χαιρετήσω κιόλας τους ανθρώπους. Μας χαιρετάει. Ποιος πάλι καράς τους είχε σε τα λάστιχα. Οι γιατροί δεν σας το κάναν το χατήρι. Αλλά τελικά πάλι το δικό σας θα περάσει. Δηλαδή τι, θα φύγει. Με την πρώτη πτήση. Είσαι και πολύ μαλάκας. Μαρία! Φύγουμε. Δεν βλέπεις τι πράγμα. Να με τρελάνουν θέλουνε. Μα τα πασχέθηκε. Thank you.
Σηκωθείτε και φύγετε από το χάμο, μην έχουμε και χειρότερα. Λοιπόν, εσείς μυαλό δεν βάζετε. Τσαμπουκάδες με τα πρόβατα, ε. Επηγόντως, είναι ανάγκη να τον βρούμε πρώτοι. Ο θεός είναι μεγάλος, μη ανησυχείς. Ξεσηκώνεις και τους άλλους. Δεν βλέπεις τι κάνεις. Δεν ξεσηκώνω κανέναν. Μόνοι τους ήρθανε. Ούτε που τους ξέρω τους περισσότερους. Θα βρεθείτε όλοι μπλεγμένοι. Ας την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Αν η αστυνομία δεν μπορεί να επιβάλλει τον νόμο, θα τον πάρουμε εμείς στα χέρια μας. Έχεις ευθύνη που τον κάλυπτες στον καιρό. Πιάσατε και παρτίδες. Εγώ, ποιες παρτίδες? Έλα, εγώ είμαι. Τι έγινε, ξεκίνησαν? Πότε του χρόνου? Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε χθες το απόγευμα στον οικισμό Νέο Παραδείσι της Αχαΐας. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ότι ο Ευάγγελος Φαρμακόρης μαχαίρωσε εμψυχρό με πρόθεση να σκοτώσει τον 25χρονο Αναστάσιο Νικολόπουλο μπροστά στα μάτια και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η ρεπόρτερ μας Άρτεμις Δήμα εντόπισε το σπίτι της οικογένειας του φερόμενου ως δράστης. Πρέπει να κάνουμε και ένα απλό. Ελάτε, ελάτε, σας δείξω εγώ. Αθηνά,
έχετε να δηλώσετε για αυτό που έκανε ο γιος σας. Ο γιος σας κρύβεται. Αν μπορούσε να σας ακούσει, τι θα του λέγατε? Η θετή μητέρα του δράστη απέφυγε να κάνει το παρμικρό σχόλιο μπροστά στις κάμερες. Τις τελευταίες ημέρες, κλεισμένη στο μικρό σπιτάκι της οδού Ανθέων, ζει ολομόναχη τη δική της εβδομάδα των παθών. Το δράμα της, σύμφωνα με μαρτυρίες των περίκων, άρχισε πολλά χρόνια πριν. Τότε που ο Βαγγέλης έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Εγώ το περίμενα. Και τον πατέρα του αυτός τον έφαγε. Άσωτος. Κι άλλους. Δεν φτάνουν αυτοί, όσους μπορείτε. Σας είπα, είναι ανάγκη να τον βρούμε πρώτοι. Και ούτε εδώ κατέμι βαγή, έδειψησα και ούτε μποτήσα τέμε. Ξένος ήμιν και ού συνηγάγεται με. Γυμνός και ού περιεβάλλεται με. Ασθενής και εν φυλακή και ού και πεσχέ. Τι έγινε, πρόεδρε? Τι σου είπανε, πώς είναι? Σ' αποσέρουνε. Καλύτερα λέει, αλλά να περιμένουμε. Τα σκυλιά βρήκανε τη σφυλιά που κοιμήθηκε χθες το βράδυ. Είναι ζήτημα ορών. Οι δικοί μας συνεχίζουν. Πού θα πάει, θα τον πιάσουμε τον αλήτη? Είχαμε έναν φωνία μέσα στο σπίτι μας και δεν το ξέραμε. Λες και άνοιξε γη και τον κατάπιε. Το παιδί! Που δεν με πείσατε. Ιεροσολύμων Ειρηναίος βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο και μεταδίδει το Άγιο Φως στους επικεφαλείς των Ορθοδόξων Δογμάτων και τους πιστούς. Ο Αρμένιος Πατριάρχης, ο οποίος κατά παράδοση εισέρχεται μαζί του μέχρι τον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, επιχείρησε δια της βίας να καταστρατηγήσει αυτό το αντιαφισβήτητο δικαίωμα του Ελληνοορθόδοξου Πατριάρχη και να βγει εκείνος πρώτος με το Άγιο Φως. Η ένταση που δημιουργήθηκε και μέσα στον Πανάγιο Τάφο συνιστά τη μέγιστη αζέβεια. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τόνισε πως ένα ποτήρι νερό. Οι αδελφοί είναι προετοιμασμένοι να υπερασπίσουν ακόμη και με το αίμα τους τα πανάρχια προσκυνήματα που κατέχουν. Το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό του Ευάγγελου Φαρμακόρη συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο καταζητούμενος εδώ και δύο ημέρες, Ευάγγελος Φαρμακόρης, είχε αποφυλακιστεί πριν από 9 μήνες από τις ψυχιατρικές φυλακές, ενώ είχε εκτίσει ποινή 5 ετών για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Το θύμα της επίθεσης, Αναστάσιος Νικολόπουλος, που νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, παρουσιάζει κάποια σημάδια βελτίωσης. Οι γιατροί όμως επισημαίνουν ότι η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Οι αστυνομικές αρχές έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους. Λες να την γλιτώσει? Μακάρι. Η Μαρία.
Μην ανησυχείς, είναι μαζί μου στο τμήμα. Χάλια σε κάνανε. Τον φέρνουμε. Ο μικρός πώς πάει? Τη νύχτα τον ξαναβάλαν χειρουργείο. Μια λένε έτσι, μια αλλιώς. Άσε να δούμε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Κάτι θα γίνει, παιδιά. Ένα κομμάτι γυαλόχαρτο μπορείς να μου βρεις. Ψηλό. Δεν μπορείτε να δείτε. Άσε με, Χριστιανέ μου, που δεν μπορώ να μπω. Αφήστε την. Ένα ποτήρι νερό θέλω. Τι είναι ικανή να με ξαναφέσουν να απαντήσω το πόδι μου στο καφενείο. Αλλά δεν μπορούσα να μην έρθω. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Θα το είχα βάλει στην είδησή μου. Τέτοιοι άνθρωποι είναι. Δεν δίνουν το αγγέλιο τους νερό. Νερό. Ποιο νερό. Έχουμε πει το νερό νεράκι. Τα λεφτά. Αυτό μονάχα έχουν στο νου τους. Μασούρια θα τα κάνετε, τους λέω. Που αυτοί δεν ακούν. Δεν τους σταματάει τίποτα. Πήρε αυτός ο άλλος, ξέρω εγώ, ο Γιάννης. Πήρε και έβαλε τη φωτιά πέρσι στα καψόλα. Θησαυρίζουν, ξέρω εγώ, με τον πρόεδρο. Οι κόπεδα τα κόβουνε. Και εσείς, φταίτε και εσείς που τους καλύπτετε. Εσύ, εσύ που με κοιτάς. Τόσο καιρό τους κάνεις πλάτες. Και για τα οικόπεδα ήξερες,
και για τα οικόπεδα που κόβουν στα καμένα και για τα ξύλα και για τις ρωσίδες και για το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Το έχει πειράξει το μηχάνημα και κλέβει τον Κοσμάκη. Που είναι παράνομο, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά όχι και να μας κλέβει. Μια φορά μόνο είχα κέρδισα. Προχθές. Την ώρα που οι άλλοι έξω. Όλοι τους πέσαν πάνω του. Όλοι μαζί και αυτός μονάχος. Ρωτήστε για την Αγγελίκουλα, την κόρη του Αλβανού. Ήταν εκεί και τα δε όλα. Μαλακισμένο. Δόξα σε ο Θεός. Διέφυγε τον κίνδυνο. Ο ύπνος το έχει πάρει.
να κοιμηθείς σαν βασιλιάς και πριν καλοξυπνήσει μέσα απ' τα βάτα της σιωπής στον όνειρο να απαντήσει. Γύρισε ψηλά